Μέχρι τον Οκτώβριο παρατείνεται το Market Pass όπω ανακοίνωσε ο Υπουργό Οικονομία και Οικονομικών Κωσή Κατζηδάκη, παρουσιάζοντα το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη που τίθεται την Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί έω τα τέλη Ιουλίου. Ειδικά οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν είδαν αύξηση επί 14 χρόνια θα έχουν όφελο που ξεπερνάει και τον ένα μισθό, δήλωσε ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών. Οριζόντια αύξηση κατά 70 ευρώ το μήνα για όλου συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μισθολογίων. Αύξηση τη οικογενειακή παροχή κατά 20, -20 50 ευρώ το μήνα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αύξηση 30% του επιδόματο θέση ευθύνη. Αύξηση επιδομάτων παραμεθορίου ιδιαίτερων συνθηκών εργασία για ανιστόλου από 100 στα 130 ευρώ. Αύξηση εξόδων διανυκτέρευση και χιλιομετρική απόσταση για όλου. Αυξήσει στου πανεπιστημιακού. Αύξηση του αφορολογήτου κατά 1000 ευρώ για οικογένειε με παιδιά. Το όφελο για πάνω από 700.000 φορολογούμενου φτάνει τα 77 εκατομμύρια ευρώ. Επίση με τα νέα όρια μειώνεται η παρακράτηση φόρου εισοδήματο στου μισθού και τι συντάξει όσων οικογενειών έχουν ένα ή περισσότερα τέκνα. Αύξηση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο. Είναι η πρώτη αύξηση που δίδεται από το 2014 που ξεκίνησε να δίδεται το επίδομα. Μείωση έμφυα κατά 10% για σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικέ καταστροφέ με κόστο περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Πληροφορίε αναφέρουν ότι έτο πρώτη εφαρμογή θα είναι το 2024 με βάση τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του 2023. Κάρτα νέων Youth Pass για του νέου που ενηλικιώνονται με κόστο 30 εκατομμυρίων ευρώ ετησίω. Δικαιούχοι του μέτρου θα είναι κάθε χρόνο οι πολίτε που θα συμπληρώνουν τα 18 και 19 έτη και η βασική προπόθεση για τη χορήγηση τη επιταγή θα είναι ότι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο vouchers.gov.gr και να έχουν αποκτήσει υποχρεωτικά κωδικού τάξη Το ύψο του θα ανέρχεται σε 150 ευρώ και θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε επιχειρήσει του τουριστικού και πολιτιστικού κλάδου. Μονιμοποίηση απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή του στη φαρμακευτική δαπάνη με κόστο 38 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Με στον τον τρόπο 600.000 και πλέον χαμηλοσυνταξιούχοι που έγασαν οριστικά το ΕΚΑΣ θα έχουν δωρεάν φάρμακα. Η πρόσβαση σε δωρεάν φάρμακα θεσμοθετήθηκε αρχικά ω αντιστάθμισμα στην απώλεια του ΕΚΑΣ και έκτοτε παρατείνεται κάθε χρόνο με ειδική νομοθετική ρύθμιση. Επίδομα μητρότητα για μη μισθωτού, ελεύθερου επαγγελματίε και αγρότε. Αυξάνεται στο ύψο του κατώτου του μισθού από 150 σε 200 ευρώ σήμερα. Για 9 μήνε μετά τη γέννηση θα λαμβάνουν 780 ευρώ ή περίπου 4.700 έω 6.200 ευρώ επιπλέον με βάση τα σημερινά δεδομένα. Στην πράξη, το όφελο το 2024 θα είναι και μεγαλύτερο όσο θα αυξάνεται το κατώτατο μισθό για κάθε παιδί που θα αποκτά στο εξή οικογένεια. Όπω εξήγησε ο Υπουργό, τα κριτήρια για το Market Pass παραμένουν τα ίδια. Έτσι θα πρέπει να κάνουν όσοι δεν είχαν κάνει, αλλά έχουν μείωση εισοδήματο και μπαίνουν στα κριτήρια, οπότε είναι δικαιούχοι τώρα ενώ δεν ήταν με τα εισοδήματα του 2021. Το σύστημα θα ανοίξει μόνο για επιπλέον ετήσει ανθρώπων που δεν έκαναν αίτηση για οποιοδήποτε λόγο. Επίση, όπω ανακοίνωσε ο Χάρη ο Χάρη δεν υπάρχει όριο στι οικογένειε με 6 παιδιά και πάνω, ενώ σε αιτή εξεταστούν οι φετινέ φορολογικέ δηλώσει και τα εισοδήματα του 2022. Αυτό σημαίνει πω πρέπει να έχουν υποβληθεί φορολογικέ δηλώσει εγκαίρω.